Καλό μεσημέρι, κύριε Κούλογλου. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, μιλάμε για την Ευρώπη, το λέγαμε και στην εισαγωγή μας, και δεν μιλάμε πάρα πολύ για την Ευρώπη. Σε αυτό φταίτε και εσείς οι πολιτικοί, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Θέλω να ρωτήσω όμως, αν είστε αισιόδοξος για την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης και αν εκτιμάτε ότι αυτή η Ευρώπη, έτσι όπως την έχουμε παρακολουθήσει μέχρι σήμερα, αύριο μεθαύριο μπορεί και να μην υπάρχει. Τι λέτε? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί που δεν μιλάμε για την Ευρώπη. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, εδώ και 4 μήνες έχω βγάλει και ένα βιβλιαράκι, το οποίο αναφέρεται στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Λέγεται ναι, γιατί μπαμπά είναι κακιά η ακροδεξιά και γιατί μαμά είναι κακιά η ακροδεξιά. Γιατί αναλύω γιατί η ακροδεξιά είναι και μισογενική, μισή τις γυναίκες και όλοι άτομα δεύτερης κατηγορίας. Επομένως, έγινε προσπάθεια να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 2 μήνες είπε ότι θα μετατρέψει τις ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα για να πέσει η κυβέρνηση. Αυτό μετέθεσε αναγκαστικά τη συζήτηση πάνω στα εσωτερικά. Ναι, ακολούθησε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν λέτε πλέον ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές συνιστά και ψήφο εμπιστοσύνη στα μέτρα, είναι και αυτό μια προσπάθεια. Με μεταφορά του κλίματος της Ευρώπης σε πιο έτσι εσωτερικό επίπεδο. Ασφαλώς. Για φανταστείτε να εμείς να αρχίσαμε να λέγαμε τώρα μόνο για την Ευρώπη και ο κ. Μητσοτάκης να λέγει ότι θέλει να μας ρίξει, θα φερόνταν σαν ως πυγωμαχία από τη δική μας την πλευρά. Επομένως, σηκώσαμε το γάλι, ναι. Εάν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να το κάνουμε ανυπαράτηση και για τα εσωτερικά θέματα ή για τα εσωτερικά θέματα, ευχαρίζω να κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση και τα προγράμματα, ευτυχώς και με τη βοήθεια του κυρίου Μητσοτάκη που αποκάλυψε το πραγματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, τα προγράμματα είναι σαφή και τελείως διακριτά. Τώρα, για την Ευρώπη είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος, οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες και θα κινδυνεύουμε από την άλλη της ακροδεξιάς, με τη μία την άλλη μορφή, δηλαδή με την κλασική ακροδεξιά, αλλά και με την υιοθέτηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και ακροδεξιών αντιλήψεων και από την συμβατική. Βλέπουμε και ένα πάντρεμα αυτών των δύο πολλές φορές, κύριε Κούλογλου. Ναι, ναι, υπάρχει μια σύγκληση. Υπάρχει μια σύγκληση, μια σύγκληση απόψεων. Παραδείγματος χάρη στην Αυστρία και στην Αυστρία, όπου υπάρχει μια κυβέρνηση δεξιάς ακροδεξιάς, υπήρχε. Το κόμμα της Ελευθερίας εκεί. Επανέφεραν το 10ωρο. Ως το 10ωρο εργασίας την ημέρα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει αντίστοιχα για το 7ήμερο. Και στην Ουγγαρία. Και αυτό ήθελα και να στην Ουγγαρία, κύριε Κούλογλου. Δεν είναι μόνο η Αυστρία. Ναι, ναι. Το ανέφερα και το παράδειγμα της Αυστρίας. Και στην Ουγγαρία, πάντως με τον νόμο της σκλαβιάς. 300 ώρες υποχρεωτικών υπεροριών το χρόνο. Και χωρίσαμε. Να πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Ναι, αντίστοιχα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για θέματα όπως είναι η 7ήμερη εργασία, το 8ωρο είναι ξεπερασμένο, αυτό το είπε, έστω τα άλλα λέει ότι δεν τα εννοούσε. Ναι, 7ήμερη λειτουργία μιας επιχείρησης είπε ότι εννοούσε. Ναι, το δώρο των Χριστουγέννων, αυτό πάλι δεν το εννοούσε. Αυτό που εννοούσε σίγουρα είναι ότι πρέπει να παραδοθούν τα δημόσια νοσοκομεία, η διοίκησή τους, να μπουν στη διοίκηση και οι ιδιώτες. Αυτό το έχει πει, χωρίς καμιά εμβόλια. Και έχουμε και τις τελευταίες δηλώσεις πάλι σε αυτή τη στροφή, όπου η γυναίκα καταλαμβάνει μια θέση στο σπίτι. Κοιτάξτε, στην διακροδεξιά στην Ευρώπη θεωρείται τις γυναίκες δεύτερης κατηγορίας. Άτομα ενός κατώτερου θεού. Πλάσματα ενός κατώτερου θεού. Έχουμε έναν ακροδεξιό ευρωβουλευτή στο Κοινοβούλιο, ο οποίος είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες, γιατί είναι πιο αδύναμες και λιγότερο έξυπνες από τους άντρες. Και έχουμε τώρα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει με διάφορες αφορμές, πρώτον ότι η γυναίκα πρέπει να είναι στο σπίτι και να θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι. Ή να λέει το άλλο, μιλώντας για την 7ήμερη εργασία, ότι να τώρα μια γυναίκα μπορεί να δουλεύει 7 μέρες από το σπίτι της. Γιατί μια γυναίκα και όχι ένας άντρας να δουλεύει από το σπίτι του σε αυτές τις εργαστικές
σχέσεις εργασίας. Και υπάρχει και η άδεια πατρότητας, πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Κούλογλου, όταν μια γυναίκα έχει κάνει ένα παιδί πρόσφατα, ο άντρας ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα, στις δυτικές κοινωνίες πάντοτε μιλάμε, να αναλαμβάνει τις δουλειές και τις εργασίες του σπιτιού. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία τα είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά. Ναι, αλλά να, όπως αποδεικνύεται, δεν τα έχουμε ξεπεράσει. Και αυτό φαίνεται από τις διακηρύξεις του κ. Μητσοτάκη σε κάθε ευκαιρία. Αυτό ήθελα να σημειώσω. Ότι σε κάθε ευκαιρία λέει ότι γυρνάμε πίσω σε μια παρακλασική μορφή όπου η γυναίκα είναι στο σπίτι. Ελπίζω οι γυναίκες να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει αυτό και να πράξουν αναλόγως την κάλπη. Να σας ρωτήσουμε τι σημαίνει αυτό που λέει συχνά πυκνά τελευταία ο Πρωθυπουργός, ότι η ψήφο στις ευρωεκλογές συνιστά και ψήφο εμπιστοσύνη στα κοινωνικά μέτρα. Αν δηλαδή να ρωτήσουμε εμείς να το αντιστρέψουμε, ο κόσμος ψηφίσει διαφορετικά, σημαίνει ότι δεν θα θέλει αυτά τα κοινωνικά μέτρα, ότι δεν θα θέλει την 13η σύνταξη και αυτό δρομολογεί κατά την κρίση σας πολιτικές εξελίξεις, π.χ. εθνικές εκλογές τέλη Ιουνίου? Όχι, καταρχήν για τις εκλογές νομίζω ότι πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν νωρίτερα. Η κυβέρνηση έχει να ωφεληθεί γιατί χρειάζεται χρόνο για να αποδώσουν τα μέτρα που παίρνει για την οικονομία. Θα ληφθούν και άλλα θετικά μέτρα στη διάρκεια των επόμενων μηνών μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Επομένως, και πρέπει να δείξουμε και στην Ευρώπη και στις αγορές και γενικώς ότι είμαστε μια κανονική χώρα. Μια κανονική χώρα σημαίνει ότι είναι μια χώρα που έκανε τις εκλογές όταν ολοκληρώνεται η θητεία των κυβερνήσεών της. Ναι, αν ο κόσμος λοιπόν δώσει το προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, αυτό σηματοδοτεί κάτι σε πολιτικό επίπεδο κατά την άποψή σας? Ασφαλώς θα ληφθεί υπόψη. Δεν υπάρχει καμία εμβόλια ότι οι εκλογές δεν είναι δημοψήφισμα, αλλά σίγουρα έχουν πολιτικό αντίκτυπο και έχουν και πολιτική σημασία. Να δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα. Τώρα, ειδικότερα ως προς τα μέτρα, η Νέα Δημοκρατία και επανειλημμένως σε συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους υποψηφίους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι καινοί ευρωβουλευτές, αρνούνται κατηγορηματικά να πούν ότι η 13η σύνταξη θα την εγγυώνται. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι εγγυάται στις 12. Στον χρόνο και πάντως ο κύριος Καράουγλου που είχαμε χθες εδώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο είπε όχι απλώς θα εγγυηθεί η Νέα Δημοκρατία και την 13η σύνταξη και την μείωση του ΦΠΑ, αλλά θα τα ενισχύσει όλα αυτά. Ναι, εντάξει, υπάρχουν αντιπατικές γνώμες μέσα στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό, αλλά η επίσημη θέση του κόμματος όπως έχει εκφραστεί από τον κύριο Μητσοτάκη και δεν είναι αυτή. Πάντως την ψήφισε την 13η σύνταξη, έτσι, δηλαδή αυτά τα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα η Νέα Δημοκρατία τα ψήφισε. Τα ψήφισε αφού προηγουμένως είχε ο κ. Μητσοτάκης και πει ότι η 13η σύνταξη είναι λαϊκισμός είχε πει. Και ότι δεν το αντέχει η οικονομία. Τώρα από εκεί πέρα γιατί το ψήφισε, μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τον κ. Μητσοτάκη. Κύριε Κούλογλου, ήθελα να σας ρωτήσω. Εχθές σίγουρα θα είδατε κι εσείς όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Βουλή, τα οποία τα είδαν βεβαίως και όλο, τα είδε και όλο το Πανελλήνιο. Πώς τα χαρακτηρίζετε? Και ποιος ωφελείται από όλα αυτά? Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο από αυτή την πραγματικότητα των τελευταίων ημερών. Ποιος ωφελείται? Απαράδεκτα είναι τα περιστατικά αυτά. Και βεβαίως, ξέρετε, οι Αμερικανικοί πολιτικοί που είναι πιο πρακτικοί λένε συνήθως ότι το ερώτημα follow the money, ακολούθησε το χρήμα, με την έννοια την γενικότερη, ποιος κερδίζει από όλα αυτά. Και είναι προφανές ότι από όλα αυτά δεν κερδίζει η κυβέρνηση. Επομένως, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί γίνονται τώρα, 3-4 μέρες πριν από τις εκλογές? Ναι. Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο αυτή τη σκέψη? Δηλαδή, εκτιμάτε ότι κερδίζει, ας πούμε, κάποια πολιτική δύναμη, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία που έχει ουσιαστικά σηκώσει το θέμα της ανομίας και της ασφάλειας ψηλά στην ατζέντα της? Αυτό εννοείται? Ναι, ασφαλώς εννοείται η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να υπονοήσω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό θα σας έλεγα τώρα. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι βάζει η Νέα Δημοκρατία τον Ρουβίκο να, ας πούμε, να κάνει αυτούς τους βανδαλισμούς στη Βουλή?
Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει το περιθώριο σε τέτοιες ακραίες ομάδες, οι οποίες θέλουν να κάνουν δράση, δίνει το περιθώριο να παίξουν ρόλο στο πολιτικό παιχνίδι. Εάν όλος ο πολιτικός κόσμος ήταν αποφασιστικά αντίθετος σε αυτές τις ενέργειες, χωρίς να λέει να φταίει η κυβέρνηση, αυτό θα περιόριζε πολύ τη δυνατότητα τέτοιων ομάδων να παίξουν στο πολιτικό παιχνίδι. Τώρα θεωρούν ότι συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε και προκαλούν αναστάτωση και πρόβλημα στην κυβέρνηση. Ναι, λέτε ότι το εκμεταλλεύεται αυτό όλο η αξιωματική αντιπολίτευση. Το θέμα είναι όμως ότι τα ζητήματα της ανομίας, κύριε Κούλογλου, και δεν αναφέρομαι μόνο στο σήμερα, είναι ζητήματα υπαρκτά, έτσι. Δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Ασφαλώς είναι υπαρκτά και είναι πραγματικά προβλήματα, με τη μόνη διαφορά ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να μας πείσει ότι αυτά τα προβλήματα προέκυψαν τώρα μόλις. Ενώ στην πραγματικότητα είναι προβλήματα τα οποία είναι για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα. Και γι' αυτό κάθε φορά η απάντηση στα ζητήματα ανομίας είναι να εφαρμόζουμε τον νόμο αυστηρά προς όλες τις κατευθύνσεις. Να σας να σας ζητήσουμε τη γνώμη σας. Επειδή όλα αυτά έχουν έναν άξονα, το ζήτημα της άδειας του Κουφοντίνα. Η άποψή σας ποια είναι, θα πρέπει, σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, θα πρέπει να δοθεί άδεια στον Κουφοντίνα? Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ο Κουφοντίνας είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος άφησε ορφανά και χείρες και στο τέλος, ακόμα και για τη δική του ιδεολογία και τους σκοπούς, έκανε μια τρύπα στο νερό. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος δεν είναι τώρα όπως θέλει να πει η Νέα Δημοκρατία, ο νόμος Παρασκευόπουλου και άλλες τέτοιες ανακρίβειες, αλλά είναι ένας νόμος ο οποίος επέτρεψε και στον Ξηρό, στον Χριστόδουλο, να βγει επί κυβέρνηση Σαμαρά να πάρει άδεια και μάλιστα τότε εξαφανίστηκε. Επομένως, όσο ισχύει αυτός ο νόμος, πρέπει να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Αν δικαιούται κρατούμενος, είτε λέγεται Κουφοντίνας, είτε λέγεται Ξηρός, δεν ξέρω πώς λέγεται, άδεια πρέπει να την παίρνει. Αν δεν μας αρέσει αυτό που γίνεται, πρέπει να αλλάξουμε τον νόμο. Αλλά διαφορετικά. Όχι σε πολιτικό επίπεδο, ποια είναι η άποψή σας, θα ήθελα. Ναι, πέρα από αυτό που λέτε, σωστά, υπάρχει ένας νόμος. Αν δεν μας αρέσει, πρέπει να τον αλλάξουμε. Να συμφωνήσουμε να τον αλλάξουμε. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, επειδή γίνεται και μια πολιτική κουβέντα, ποια είναι η άποψή σας? Το πολιτικό επίπεδο είναι αυτό που σας λέω. Είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται νόμοι. Αυτό είναι το πολιτικό μου σχόλιο πάνω σε αυτό. Εάν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, έχουμε ανομία και αυτή η ανομία που έχουμε δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να παίξουν το παιχνίδι και αυτό της ανομίας. Λέει, άμα παρανομούν αυτοί και δεν εφαρμόζουν τον νόμο, γιατί να το εφαρμόσουμε εμείς? Μήπως δίνουμε έτσι άλοθη σε αυτές τις ομάδες, κύριε Κούλογλου, με αυτό που λέτε? Όχι, δεν δίνουμε καθόλου άλοθη. Οι πράξεις αυτές, όπως σας είπα, είναι καταδικαστές, απαράδεκτες και παίζουν το παιχνίδι της αντιπολίτευσης, καθαρά. Από την άλλη τη μεριά, το κράτος και οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να δίνουν το παράδειγμα τήρησης των νόμων. Μόνο έτσι και οι πολίτες μπορούν να ακολουθούν τον νόμο. Πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Υπάρχουν νόμοι, μάλιστα. Αυτοί οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται απέναντι σε όλους. Είτε είναι βουλευτές, είτε είναι ευρωβουλευτές, είτε είναι αντιπολίτες. Κύριε Κούλογλου, θερμά ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.